έξυπνο δάχτυλο και αιμορραγία στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά τον έδιωξαν γιατί δεν υπήρχε προσωπικό. Ακούστε τι είπε στο Σταρ και τη Ραλιό Λεπίδου για την περιπέτειά του. Τι έγινε όταν κόψατε, φοβηθήκατε? Φοβήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Γιατί το τραύμα ήταν πολύ βαθύ και έτεσε πολύ αίμα. Ο Θόδωρος Τσαλίκης, σοκαρισμένος αλλά και αγανακτισμένος, περιγράφει στο Star την ταλαιπωρία του όταν έκοψε βαθιά το δάχτυλό του και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Όμως εκεί η περιπέτειά του μόλις ξεκινούσε. Την ώρα που κατέβηκε ο χειρούργος, η πρώτη του κουβέντα ήταν ότι πρέπει να φύγω και να πάω σε άλλο νοσοκομείο. Όταν ρώτησα για ποιο λόγο, πήγα και μου λέει: έχω εντολή από το διευθυντή και από το διοικητή να μην κάνω τίποτα. Απλώς μου το έδεσε και γυρνάει και μου λέει: είσαι αυτοκίνητο, έχω. Μπορείς, λέει, να φύγει. Ο κύριος Τσαλίκης αναγκάστηκε να οδηγήσει με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου 37 χιλιόμετρων, με την αιμορραγία να μην έχει σταματήσει, για να φτάσει τελικά στο νοσοκομείο της Έδεσας, όπου και του έκαναν τα 5 ράματα στο δάχτυλό του. Ναι. Τι σας είπαν εκεί οι γιατροί? Όταν πήγα εκεί και τους είπα ότι έχω ένα τραύμα και μου ρέτουσαν από πού είσαι και τους είπα από Γιάννητσα, καθόντουσαν και με κοιτούσαν άποροι και αυτοί δεν το περιμένανε. Εσάς σας είπαν ότι αν καθυστερούσατε? Αν καθυστερούσα πάνω από 8 ώρες για να ράψουμε το δάχτυλο, έπρεπε να κάνουμε χειρουργείο. Δηλαδή κινδυνεύσα. Ναι. Πάντως, οι όποιες ελλείψεις του νοσοκομείου Γιαννιτσών αντιμετωπίζονται, όπως λέει ο κόσμος, με τη βοήθεια των γιατρών. Τις ανάγκες μας τις καλύπτει και κάποιες που δεν μας καλύπτει, όπως ας πούμε θέλαμε να κάνουμε ένα αξονικό, μας πήγε από το νοσοκομείο, μας μεταφέραμε το ασθενοφόρο και κάναμε την εξέταση. Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου Γιαννιτσών υποστηρίζει πως τα όποια προβλήματα υπάρχουν σε συγκεκριμένα τμήματα, αλλά και σε αριθμό ανθρώπινο δυναμικού, θα αντιμετωπιστούν έως το Σεπτέμβριο. Τα τμήματά μας όλα λειτουργούν με επάρκεια. Συνέβη αυτό στη χειρουργική γιατί συνέβη και ασθένειες γιατρών, κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο και ανθρώπινο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχει αντιμετωπιστεί.